εντιμότερο και δικαιότερο τρόπο. Το αν θα το καταφέρουμε αυτό θα κρυθεί στο τέλος της τετραετίας. Και θέλω να κλείσουμε με ένα ακόμη θέμα που έχει, για το οποίο έχει ξεσπάσει πολιτική αντιπαράθεση, και είναι η εισβολή του Ρουβίκονα στη Βουλή τις προηγούμενες ημέρες, κύριε Ξανθέ. Θέλω να σας ρωτήσω αν ήταν λάθος, κατά τη γνώμη σας, που για παράδειγμα ο κύριος Βούτσης ζήτησε να μην κρατηθούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και όλη αυτή η ιστορία που έχει γίνει. Θέλω τη γνώμη σας. Κοιτάξτε, ο πρόεδρος της Βουλής, ο συγκεκριμένος πρόεδρος της Βουλής, είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη πολιτική εμπειρία και θα έλεγα και με πολιτική σοφία. Είναι ένας άνθρωπος που ειδικά για το χώρο της αριστεράς σηματοδοτεί μια συνέχεια και μια διαδρομή εντιμότητας ήθους και αγώνων. Και θεωρώ ότι οι χειρισμοί που κάνει, που είναι ευαίσθητοι χειρισμοί αυτοί, έχουν πολύ ισχυρό πολιτικό συμβολισμό για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οριοθετεί αλλά και να ανέχεται το πολιτικό σύστημα και η Βουλή την κοινωνική διαμαρτυρία. Μάλιστα. Νομίζω λοιπόν ότι μη σπέβδουν κάποιοι να δημιουργούν ένα κλίμα. Φυσικά συμφωνώ και δεν νομίζω ότι σε αυτή την περίοδο πρέπει να δίνουμε λαβές που θα πυροδοτήσουν γενικευμένες συγκρούσεις που δεν ωφελούν ούτε το κλίμα στην κοινωνία ούτε το κλίμα στην οικονομία. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και είχαμε την ευκαιρία να απαντήσουμε σε μία σειρά από ερωτήματα. Δεν το κάνουν όλοι οι υπουργοί, θέλω να σας πω. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κι άλλα που δεν προλάβαμε σήμερα ξανά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Ερχόμαστε σε